Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μπροστά στην εκλογική μάχη της 21ης Μάη απευθυνόμαστε σε όλους τους εργάτες, σε όλους τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Με θάρρος τους κοιτάμε και τους λέμε τα πράγματα του επόμενου διάστημα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Οποιαδήποτε κι αν είναι η κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη Νέας Δημοκρατίας ή ΣΥΡΙΖΑ, είτε συνεργασίας με κάποιον πρόθυμο συνοδοιπόρο ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 κτλ. Η επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση θα υπηρετήσει με γοργούς ρυθμούς τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που συνεπάγονται παραπέρα ελαστική εργασία, πιο φθηνή εργατική δύναμη. Θα υλοποιήσει όλα τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα του οποίου θα πάνε σε ιδιωτικές επενδύσεις, σε ΜΚΟ και όχι για την κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών. Η οργάνωσή μας και η συλλογική πάλι στους χώρους δουλειάς, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ είναι η δική μας μαχητική απάντηση. Ξέρουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι ποιοι είναι οι κομμουνιστές. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τα διπλώσουμε μπροστά σε καμιά δυσκολία. Ξέρουν ότι δεν συνδιαλεγόμαστε και δεν συναλλασσόμαστε με την εργοδοσία γιατί δεν έχουμε δεσμεύσεις. Ξέρουν πως δεν πρόκειται να λογαριάσουμε κόπο, θυσίες ή απαγορεύσεις. Δεσμευόμαστε μόνο απέναντι στην τάξη μας. Την επόμενη μέρα θα είμαστε εκεί που είμαστε πάντα. Στους χώρους δουλειάς, δίπλα και στο πλευρό των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους. Στους αγώνες για να μην βγουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο σφυρί. Για να μην μείνει κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Εκεί θα καταθέσουμε κάθε ψήφο. Οι εργάτες δεν είναι μόνοι στους αγώνες τους. Είναι το ΚΚΕ. Είναι οι κομμουνιστές μέσα τα σωματεία που στέκονται απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία. Το ξέρουν καλά αυτό οι εργάτες και οι εργάτριες της ΦΟΠΕΝ. Ποιος στάθηκε απέναντι στις πρόσφατες απολύσεις που προχώρησε η εργοδοσία με πρόσχημα τη μειωμένη παραγωγή για να διασφαλίσει τα κέρδη της. Ποιος είναι συνεχώς έξω και μέσα από τις πύλες του εργοστασίου για την τήρηση των μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας για να υπάρχουν συγκροτημένα δικαιώματα. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, στα εμπορικά καταστήματα, ποιος μπήκε μπροστά στον αγώνα ενάντια σε απολύσεις συναδέλφων, ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, για τις λευκές νύχτες, για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, για συλλογικές συμβάσεις, για να μην μετατραπούν οι χώροι δουλειάς σε αισθήσεις υπερμετάδοσης του κορονοϊού καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς τα μέτρα προστασίας ήταν άγνωστη λέξη για την εργοδοσία σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στα Λίτρη. Οι εργαζόμενοι του νομού μας γνωρίζουν καλά ποιος ανέδειξε την πραγματική αιτία των εργοδοτικών εγκλημάτων και στη Χόχλα και στο Σταυροχώρι Καναλακίου, που είναι το κέρδος το οποίο η μεγαλοεργοδοσία και οι κυβερνήσεις της βάζουν πάνω από την ανθρώπινη ζωή, αδυνατίζοντας τα μέτρα προστασίας που θεωρούν κόστος. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο γνωρίζουν επίσης πολύ καλά ποιος μπήκε μπροστά για την αναγνώριση των βαρέων και ανθυγιεινών και τη μονιμοποίηση συναδέλφων, όπως για παράδειγμα στο βοήθεια στο σπίτι, που ήταν για πάνω από 15 χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον κλάδο των ΟΤΑ. Γνωρίζουν ποιος στάθηκε απέναντι στις αντιδραστικές αξιολογήσεις και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία σε υπηρεσιακά συμβούλια, που υλοποίησαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι και στον κλάδο των εκπαιδευτικών. Μπορεί και πρέπει να είναι λοιπόν όλα αυτά κριτήριο ψήφου. Ποιος στέκεται δίπλα τους και ποιος με τις πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις που υλοποίησε, επί της ουσίας στάθηκε απέναντι μακριά από τα προβλήματα των εργαζομένων. Στις μέρες που απομένουν δεν πρέπει να υπάρξει ούτε λεπτό χαμένο. Πόρτα-πόρτα, άνθρωπο τον άνθρωπο. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε τα μούτρα να κοιτάξουμε κατάματα τους εργαζόμενους. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους. Να τους πούμε γιατί τώρα πρέπει να είναι ισχυρό το ΚΚΕ και γιατί την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές με ένα ισχυρό ΚΚΕ όχι απλά θα βάλουμε εμπόδια στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, αλλά θα διεκδικήσουμε επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, 850 ευρώ κατώτερο μισθό και ταυτόχρονα ξεπάγωμα των τριετιών με αυξήσεις, κατάργηση του νόμου Βρούτση Αξιόγλου και του νόμου Χατζηδάκη, προστασία από τους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας. Παράλληλα, θα ανοίξουμε δρόμο και διέξοδο για το αύριο. Θα συσπηρώσουμε δυνάμεις
στην κατεύθυνση των ριζικών αλλαγών και ανθρωπών σε όλα τα επίπεδα. Και στην κοινωνία και στην οικονομία. Για να ζήσει ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, να ζήσουμε τη ζωή που μας ανήκει και τη ζωή που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες να δώσουμε τις μέρες που απομένουν το περισσότερο που μπορούμε για να γεμίσουν οι κάλπες με κόκκινα αγωνιστικά ψηφοδέλτια. Γεια σας.